ένα μοντέλο σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, που είναι αυτό το μοντέλο το οποίο, πάνω στο οποίο θέλει να χτίσει πια ο οργανισμός τη νέα παροχή υπηρεσιών του. Δηλαδή πώς γίνεται, πώς θα γίνεται. Κλιμακώνουμε. Χρονικά, ξεκινάμε δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει και θα κλιμακώσουμε χρονικά τις αλλαγές που χρειάζονται για να υπάρξει μια αυτόματη ηλεκτρονική αναζήτηση μέσα από, τη διαδικτυακή μας πύλη των θέσεων εργασίας από την πλευρά των καινών θέσεων εργασίας από την πλευρά των ανέργων και των εργοδοτών από την πλευρά των υποψηφίων, των υποψηφίων προς πρόσληψη από την πλευρά των εργοδοτών. Δηλαδή θα μπορεί ο άνεργος να μπαίνει στην πλατφόρμα, να βάζει τα προσόντα του λέτε και να ψάχνει να αναζητάει εργασία και να βλέπει την προσφορά που υπάρχει. Ακριβώς. Και να τον αναζητούν στην περιοχή αντίστροφα. Και αντίστοιχα να τον αναζητούν, δηλαδή με μηχανές αναζήτησης. Το θέμα είναι να υπάρχει προσφορά. Η πλατφόρμα μια χαρά θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Και μπράβο σας που προχωράτε σε εξυγχρονισμό του συστήματος, αλλά προσφορά υπάρχει από κάτω. Έχετε περίπου 70.000 ήδη εγγεγραμμένες. Έχουμε 70.000 επιχειρήσεις πιστοποιημένους χρήστες και έχουμε 1.700.000 ανέργους και πρώην ανέργους, οι οποίοι είναι πάλι πιστοποιημένοι χρήστες και μπορούν να κάνουν χρήση του εργαλείου αναζήτησης. Το οποίο όσο πάει το εξελίσσεται. Όμως θίξατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πραγματικά βάζετε το θέμα εκεί που, βρίσκεται. Τώρα η καρδιά αυτή. Λοιπόν, ναι, αυτό, αυτό λοιπόν θέλουμε και επιδιώκουμε να γίνει, να υπάρξει και δήλωση των καινών θέσεων από την πλευρά των εργοδοτών και να, αυτή η δήλωση των καινών θέσεων να περνάει όχι από τις αγγελίες μόνο, αλλά μέσα από την ηλεκτρονική πύλη και τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Αυτό θα το επιδιώξουμε και ήδη το επιδιώκουμε με μια σειρά από μέτρα. Δηλαδή, τα νέα προγράμματα ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης γίνονται πια μέσα από το Μητρό των Ανέργων. Δηλαδή, οι εργοδότες πρέπει να αναζητούν ακριβώς. Άρα, οφείλουν να δηλώσουν τις καινές θέσεις και στη συνέχεια, αφού δηλώσουν την θέση, να κάνουν. Ναι, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Μέσα από τα ενεργητικά προγράμματα που δίνουν κίνητρα στους εργοδότες, δηλαδή τους δίνουν χρηματοδότηση, τους οθούμε στο να κάνουν αυτή την επιλογή, διότι είναι και αναγκαστική επιλογή. Δηλαδή πρέπει τι επιδοτείτε τα ασφαλιστικά τους, την εργασία. Επιδοτούμε το μισθολογικό κόστος. Μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Άρα εφόσον γίνεται αυτό, και εφόσον λέμε ότι μόνο μέσα από το Μητρό Ανέργων θα επιλέξουν τους υποψηφίους, μπορεί να έχουν 10 υποψηφίους σε μια ειδικότητα. Τους δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα να δουν υποψηφίους και να διαλέξουν τον καλύτερο. Αλλά μέσα από το συγκεκριμένο Μητρό, όχι να έχουν ετοιμάσει κάποιον υποψήφιο και ύστερα περιμένουν πότε θα προκηρύξει το πρόγραμμα να τον έχουν έτοιμο και να καθυστερούν την πρόσληψη απλώς για να πάρουν τη μηχορήγηση. Για να γίνεται μείωση της ανεργίας και να προσλαμβάνουμε. Έχετε αποτελέσματα ήδη, πώς κινείται το σύστημα? Κοίτατε, αυτή τη στιγμή το πρώτο πρόγραμμα που ξεκινήσαμε είναι το πρόγραμμα για τους μακροχρόνιους ανέργους άνω των 50, που είπαμε στους εργοδότες ότι προκειμένου να προσλάβουν πρέπει να αναζητήσουν και ύστερα εμείς τους δίνουμε προσωπικά στοιχεία και κάνουν συνεντεύξεις. Αυτό το πρόγραμμα των μακροχρονίων ανέργων έχει λειτουργήσει πολύ καλύτερα από το προηγούμενο, γιατί αντικαταστήσαμε ένα προηγούμενο. Δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο, το διαφημίζουμε συνέχεια. Υπάρχουν προσλήψεις. Υπάρχουν προσλήψεις, αλλά έχει το ποσοστό κάλυψης των θέσεων προς το παρόν είναι μικρό. Δηλαδή, είμαστε εκεί μέσα στο 20-30% του συνολικού αριθμού. Αν είναι και περαιτέρω, οπότε σίγουρα επικοινωνείται. Ακριβώς. Αλλά είναι ένα μονίμως ανοιχτό πρόγραμμα. Άρα, σημαίνει ότι όταν αλλάξει το οικονομικό κλίμα για τις νέες θέσεις εργασίας, πρέπει να γίνονται προσλήψεις επιπρόσθετες σε σχέση με το υπάρχον προσωπικό. Και μιλώντας για θέσεις εργασίας, έχετε προαναγγείλει ότι υπολογίζετε πόσες, περίπου 100.000. Κοιτάτε, για να ξεκινήσουμε από τα άμεσα. Πολύ σύντομα, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα, βγαίνει το πρόγραμμα για τις 13.000 θέσεις εργασιακές εμπειρίες που ακολουθούνται από πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης, που θα είναι 8 μήνες επιχορήγηση, 4 μήνες πρακτική άσκηση, 8 μήνες επιχορήγηση σε κανονική θέση εργασίας και δέσμευση επιχείρησης να κρατήσει τον εργαζόμενο και για κάποιο χρονικό διάστημα μετά. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 13.000 νέοι έως 29, 18, 24, 25, 29. Και στη συνέχεια έχουμε το πρόγραμμα για τις ηλικίες 30 έως 49 ετών, όπου θα βγει μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα έχει βγει, λέμε, τέλος
Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Για τις δύσκολες ηλικίες. Για τις ηλικίες 30-49. Άρα λοιπόν, καλύπτουμε. Υπάρχει τίποτα για το 50 μετά. Υπάρχει ένα κομμάτι μετά που είναι ακόμα χειρότερο. Το 50 άνω έχει βγει ήδη. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Άρα καλύπτουμε και τις τρεις το διπλό φάσμα. Ετοιμάζουμε με τους κοινωνικούς εταίρους τα προγράμματα επιχειρηματικότητας για 11.000 νέους. Ναι, για την ανική επιχειρηματικότητα. Και πέφτουν και κάποια προγράμματα ολοκληρωμένης παρέμβασης τα οποία θα κλιμακωθούν μέσα στο κόσμο. Γίνεται δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Η κυρία Καραμεσένη έχει πάνω σε ένα μεγάλο βάρος, γιατί τώρα και έτσι όπως αλλάζει το περιβάλλον στα εργασιακά, θα πρέπει ο οργανισμός να παίξει έναν ιδιαίτερο και κομβικό ρόλο. Δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Έχουμε κινδύνους για διάφορα κομματικές εκπαιδεύσεις. Το βασικό είναι ότι εξυγχρονίζονται στα βασικά, δηλαδή αυτά που έπρεπε να έχουμε εδώ για χρόνια. Αυτή η πλατφόρμα που λέτε τώρα έπρεπε να είναι χρόνια στον οργανισμό, να ισχύει και τις καλές εποχές που λέγαμε. Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Πάσχετος καλή αργά παρά ποτέ. Σας ευχαριστούμε κύριε Καραμεσίνη, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημερίσμα και σας αποδεσμεύουμε έτσι για να πατρέξετε και εσείς τη δουλειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ με τον κύριο Πολάνο να δούμε τις εταιρείες υψηλής